Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Ένα πολύ καλό απόγευμα Παρασκευής, ένα καλό βράδυ Παρασκευής. Εύχομαι σε όλες σας και όλους σας. Είχα προαναγγείλει χθες ότι θα είναι μαζί μας σήμερα ο ειδικός σε θέματα στρατηγικής, ο δόκτωρας Άρης Πετάσης. Έχουμε πολλά να πούμε και πολύ σημαντικά εξελίξεις στην περιοχή μας, εξελίξεις στον τόπο μας, εξελίξεις για την Κύπρο, εξελίξεις με την Τουρκία, τα ελλαδοτουρκικά, την γύρω περιοχή. Πάντοτε ελεύθερες τηλεφωνικές γραμμές για ερωτήσεις και δικές σας τοποθετήσεις 25245111 και για τα γραπτά σας μηνύματα στους λογαριασμούς της εκπομπής Η Αλήθεια Καίει σε Facebook και Twitter. Απλώς να αναφέρω ότι η εκπομπή θα μεταδοθεί και την Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη δεν θα μεταδοθεί λόγω των εορτών των Χριστουγέννων. Οπότε θα τα ξαναπούμε ξανά την Δευτέρα εμείς, θα είναι μαζί μας η δόκτωρα Αρετή Δημοσθένους και την άλλη Παρασκευή θα είναι μαζί μας ο Μητροπολίτης Λεμεσού, ο κύριος Αθανάσιος. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που απεδέχθη την πρόσκλησή μας. Με τον δόκτωρο Άρη Πετάση, τον οποίον πολύ συχνά μου στέλνετε μήνυμα, ο λόγος που δεν έρχεται πιο συχνά είναι διότι τις πλείστες μέρες του μήνα είναι στο εξωτερικό. Δίνει διαλέξεις, τον καλούν σε διάφορα κέντρα, πανεπιστήμια και ούτω καθεξής και έτσι έχουμε εμείς την έγνοια και είμαστε σε συνεννόηση όποτε είναι στην Κύπρο να υπάρχει επικοινωνία και να οργανώνουμε τη συνάντησή μας εδώ, την συζήτησή μας. Δεν τη λέω συνέντευξη. Δύο βασικά κεφάλαια θα συζητήσουμε σήμερα με πολλούς βέβαια με πολλές επεκτάσεις. Το πρώτο είναι η προσπάθεια της Τουρκίας για υποτέλεια της περιοχής και το δεύτερο, διότι η αλήθεια καίει και δεν παίζουμε ποτέ εμείς με τις λέξεις, η Τουρκία ψάχνει για πόλεμο. Θα απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα σήμερα. Να αναπτύξουμε όμως κάποιες θεματικές, κάποιες ενότητες και από τις οποίες θα βγουν και τα συμπεράσματα, οι απαντήσεις αν θέλετε, των δύο αυτών βασικών κεφαλαίων ή τίτλων. Κύριε Πετάση μου, καλώς όρισες. Καλησπέρα, χαίρομαι που είσαι και πάλι μαζί μας. Χαρά μου μεγάλη πάντοτε, Δημήτρη, να είμαι στο πρόγραμμα σου. Το απολαμβάνω και ελπίζω να το απολαμβάνουν και νομίζω, οι τηλεθεατές. Νομίζω, είμαι βέβαιος ότι το απολαμβάνουν και οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, παρακολουθείς και εσύ όλες αυτές τις εξελίξεις. Ας κάνουμε αρχή με το τι προσπαθεί, κατά την άποψή σας, η Τουρκία να πετύχει με τις τελευταίες της ενέργειες. Πολύ ωραία. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε την ερώτηση την πρώτη αυτή, θα πρέπει να δούμε τι είναι ο κεντρικός άξονας της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία έχουμε θίξει. Ο κεντρικός άξονας της Τουρκίας είναι ένας και μόνος. Να εκμεταλλευτεί όλες τις χώρες οι οποίες είναι αδύνατες κατά τη δική της κρίση. Και συνήθως αρχίζει η Τουρκία. Μην ξεχνάς την προέλευση τους Τουρκούς από που έρχονται. Είναι νομάδες, άλογα, σπαθιά, επιθέσεις, φεύγουμε, πάμε πίσω, εμπρός. Και ως εκ τούτου, η κυριότερη αρχή της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας είναι αυτή που έχουμε εδώ στη διαφάνεια μας την πρώτη, που είναι η εκμετάλλευση των αδύνατων κρατών. Και θα δούμε ότι έχει πιάσει σειρά όλες τις χώρες που είναι στη νότια περιοχή της Τουρκίας, δεν τολμά να πάει βόρεια, διότι είναι Ευρώπη βόρεια. Mm-hmm. Και έχει πιο δυνατά, ούτε μπορεί να πάει στη Ρωσία, διότι δυνατή η Ρωσία. Και πιάνει μια-μια τις χώρες οι οποίες είναι στη νότια πλευρά της Τουρκίας και συνήθως βάζει έμφαση στο βόρειο κομμάτι της χώρας στην οποία θέλει να εκμεταλλευτεί. Και αρχίζει πάντα με την πιο αδύνατη χώρα. Στην περίπτωση τη δική μας, η πιο αδύνατη χώρα μετεπένων είναι η Κύπρος. Και μετά προχωρεί ανάλογα. Έτσι, βρήκε την ευκαιρία, διότι είχε φίλο πόλεμο η Συρία, έβαλε τη μύτη της μέσα.
Βρήκαν την ευκαιρία ότι το Ιράκ έχει εμφύλιο πόλεμο, μπήκαν και εκεί. Βρήκαν την ευκαιρία τώρα στην Λιβύη, μπήκαν και εκεί. Έχει την Ελλάδα υπό απειλή μόνιμη, διότι η Ελλάδα δεν είναι σε θέση να κάνει πόλεμο. Θα το εξηγήσουμε μετά γιατί δεν είναι σε θέση η Ελλάδα. Δεν είναι σε θέση ενδεχομένως, αλλά δεν θεωρείται εύκολος αντίπαλος. Όχι, δεν θεωρείται. Βέβαια δεν θεωρείται. Ναι. Όχι όμως. Αν θεωρείται, ναι. Θα έκανε τι θα σίγουρα, έκανε πριν σίγουρα. Χρόνια. Ναι. Δεν θεωρείται εύκολος στόχος. Έχει όμως τα προβλήματά της. Ναι, όχι όμως από την πλευρά τη στρατιωτική. Mm-hmm. Διότι όταν ανοιχθεί με την Ελλάδα θα μπλέξει με άλλα πράγματα. Και θα τα δούμε. Οπότε πάμε τώρα στη διαφάνεια μας, στη δεύτερη, και να δούμε την. Ναι. Εδώ βλέπετε τεθωρακισμένα οχήματα. Είναι πραγματική εικόνα αυτή. Ναι, δέστε τώρα όγκο. Τεθωρακισμένα οχήματα τουρκικής κατασκευής. Ναι. BMC Kirpi στην Τρίπολη. Και αυτή η φωτογραφία που έχω βγάλει εδώ είναι η επέλαση, ας την πούμε, ναι. Το Μάιο του 19. Δηλαδή πριν λίγους μήνες. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα πριν 10 χρόνια. Προχθές έγινε. Ναι. Και προσέξτε ότι παίρνει τουρκικής κατασκευής όπλα για να μην έχει το πρόβλημα να της πούνε ότι πιάνει όπλα του ΝΑΤΟ κτλ. Είναι αυτά που κατασκευάζει στην Τουρκία. Δεν σημαίνει ότι. Σε συνεργασία όμως, αγαπητέ. Ακριβώς, ναι. Αυτό θα έλεγα. Με νατοϊκές χώρες. Μπορεί να παίρνει spare parts, μπορεί να παίρνει κομμάτια τα οποία συνομολογεί μαζί. Και τα λοιπά. Δεν έχει βιομηχανία η οποία είναι από το Α στο Μ, αλλά είναι αυτά τα κομμάτια, θεωρούνται ότι είναι δικά της, ναι. Και τα στέλνει στην. Αυτή τη διαφάνεια θα ήθελα, αν υπάρχει τρόπος, να την ξαναδούμε, να δούμε και ένα λεπτουδάκι την επόμενη που είναι η επέλαση στο Ιράκ. Εδώ, εσείς είναι, έχουμε, okay, το Ιράκ. Εδώ είναι στη Μοσούλη. Η Μοσούλη παλιά κουβέντα. Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι και η καταστροφή της Μύρνης έγινε για τη Μοσούλη, για τα πετρέλαια. Όταν μπήκαν μέσα Γερμανοί, Εγγλέζοι, Γάλλοι, Ιταλοί κτλ. Και θέλαν και χρησιμοποίησαν την Τουρκία. Η Μοσούλη και το βόρειο Ιράκ για την Τουρκία είναι κεφαλαιόδους σημασίας. Διότι είναι εκεί που τα πετρέλαια ελέγχει καταστάσεις κτλ. Έχει και εκεί στρατό, έχει και εκεί όπλα. Ορίστε. Είναι πραγματική εικόνα αυτή. Πάμε ένα λεπτό στη Συρία τώρα, στην Τέταρτη. Εδώ είναι στρατός στη Συρία, κοιτάξτε τα όπλα. Τα οποία έστειλαν εκεί, διότι θέλει, επειδή νιώθει ότι η Συρία είναι σε αδύνατη θέση τώρα, να πιάσει ένα κομμάτι από αυτόν τον αδύνατο. Και πάμε και στην Κύπρο τώρα, να δείτε ποιοι τους χαιρετούν. Αυτοί όλοι που τους χαιρετούν, ποιοι είναι. Είναι Τούρκοι κατά την εισβολή και τους χαιρετεί ο κόσμος. Είναι κόσμος εδώ που τους χαιρετά. Και τους καλωσορίζει, δε στα χέρια και χειροκροτήματα κτλ. Που ήρθαν εδώ στην Κύπρο. Αν μπορούμε τώρα να πάμε στη δεύτερη που είναι το Ιράκ. Τουρκοί ή Τουρκοκύπροι είδαμε τους χέρους. Δεν ξέρω, αλλά υπήρχαν Τούρκοι, τότε δεν υπήρχαν. Φαντάζομαι. Υπήρχαν Τουρκοκύπροι. Ναι, αλλά ναι. Το λοιπόν, πάμε πίσω στη Λιβύη για ένα λεπτουδάκι. Το λοιπόν, θα μείνουμε τώρα για αρκετή ώρα εδώ στη Λιβύη. Τι προσπαθεί να κάνει στη Λιβύη. Ακούω τις συζητήσεις που γίνονται εδώ στο πάνελ μαζί σου Δημήτρη για τη Λιβύη και θέλω να προσθέσω πράγματα τα οποία ίσως να είναι καινούρια για εδώ. Θα πρέπει τη Λιβύη να τη δούμε ως χώρα. Η Λιβύη είναι 1.700.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι δύο φορές το μέγεθος της Τουρκίας. Τεράστια. Τεράστια χώρα. Δηλαδή με ό,τι και αν τη συγκρίνεις είναι μια τεράστια χώρα. Και έχει πληθυσμό μόνο 6,5 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι μια αχανής χώρα τεραστίων διαστάσεων. Διπλάσια της Τουρκίας, η οποία είναι περίπου 800.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει μόνο 6.000 πληθυσμό. Το άλλο που πρέπει να δούμε που μας ενδιαφέρει είναι το Σιρινάικα, Κυριναϊκή λέγεται στα αρχαία ελληνικά, διότι οι Έλληνες ήταν 400 χρόνια στη Συρία. Λοιπόν, εκείνη η περιοχή η οποία είναι στην ανατολική πλευρά της Λιβύης και δυτική πλευρά της Αιγύπτου, διότι έχει σχέση μεγάλη τώρα με την Αίγυπτο που θα πούμε. Εκείνο το κομμάτι είναι περίπου 1.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή είναι πέραν της μισής Λιβύης, και εκείνη η περιοχή μέχρι πρότινος γύρνουν προς την Αίγυπτο, όχι προς τη Λιβύη. Δηλαδή θεωρούν σε μεγάλο βαθμό τους εαυτούς τους ότι δεν ανήκουν στη Λιβύη, αλλά ανήκουν στην Αίγυπτο. Μες. Και να το φυλάξουμε αυτό, διότι θα το βρει εμπρός στη Τουρκία αυτό το πράγμα που έχουμε. Διότι το να πάει τώρα η Τουρκία να κάνει τον παλικαρά έξω από την Αίγυπτο
Νομίζω ότι θα ανακαλύψει ότι έκαμε κάποιο λάθος. Ναι. Γιατί? Διότι είχαν κάποιοι και Κύπροι, πολλοί εκεί. Στο El Alamein. Το El Alamein είναι στην Αίγυπτο. Στην δυτική πλευρά της Αιγύπτου. Ναι. Και απ' έξω από την ανατολική πλευρά της Λιβύης. Το Μάρσα Ματρούχ, που υπήρχαν πάρα πολλοί Ελλήνες εκεί και έγινε πολέμη με τον Ρόμελ. Και μετά μπαίνουμε στη Λιβύη τώρα, είναι το Τοπρούκ, που έγιναν οι μάχες του Παγκοσμίου Πολέμου στο Τοπρούκ. Άρα το Τοπρούκ είναι στη Λιβύη, Μάρσα Ματρούχ είναι στην Αίγυπτο, El Alamein στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος αυτή την περιοχή τη θεωρεί ζωτική περιοχή για την ίδια. Και δεν πρόκειται να ανοιχθεί να πάνε οι Τούρκοι μέσα να κάνουν παλικαριές και τα λοιπά. Τα δικά τους. Μάλιστα. Μετά η μεγάλη πόλη που είναι στην Αίγυπτο ή στην Ανατολή είναι η Πενκάζη. Εκεί η Πενκάζη είναι εκεί που είναι τώρα ο φίλος μας ο Χάφταρ, ναι, ο στρατάρχης, με τον κόσμο του. Αν δούμε τώρα την Τρίπολη την οποία... Και ο οποίος είπε, εγώ λέει, ναι, θα βυθίσω Τουρκία κάποια. Ναι, ναι, το άκουσα. Εάν ναι, ναι. Η Τρίπολη είναι τελείως στα ανατολικά της Λιβύης, η Τρίπολης. Άρα η Τρίπολης δεν ελέγχει βασικά τη Λιβύη, διότι η Λιβύη, όλος ο όγκος είναι προς την κατεύθυνση της Αιγύπτου. Αν μπούμε τώρα να τη δούμε και από θάλασσα, αν μπει ένας μέσα στο ίντερνετ, νομίζω θα ήταν καλό για τους τηλεθεατές να μπουν μέσα να δουν, θα δουν τόξα που ενώνει η θαλάσσια τη Λιβύη με την Ιταλία, με τη Μάλτα και την Ελλάδα. Πουθενά δεν θα δει κανένα τόξο να ενώνει με την Τουρκία. Mm-hmm. Και άρα είναι μια παραδοξότητα αυτά που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία. Τώρα, αν πάμε λίγο πιο κάτω από την Αίγυπτο, είναι το Σουδάν. Το οποίο και το Σουδάν έχει αυτά τα σύνορα προς τη Λιβύη. Εάν στρίψουμε τώρα στη νότια πλευρά της Λιβύης, από κάτω είναι το Τσάντ. Το Τσάντ έχει σύνορα 1.000 χιλιόμετρα σύνορα. Και έχουν διεκδικήσεις αυτοί μεταξύ τους γης. Mm-hmm. Πάμε λίγο τώρα πάλι προς τα δυτικά και είναι το Νάιτζερ, ο Νίγερας, ο οποίος έχει μικρά σύνορα αλλά αρκετά μεγάλα όμως. Mm-hmm. Και μετά πιένουμε ακόμα λίγο και μπαίνουμε στην Αλγερία. Η Αλγερία, δούμε τα σύνορα, περικυκλώνει την αυτή. Έχει και η Αλγερία 1.000 χιλιόμετρα σύνορα. Mm-hmm. Και φτάνουμε στην Τινησία που είναι πιο μικρή. Άρα, 1.000 χιλιόμετρα σύνορα με την Αίγυπτο. 1.000 χιλιόμετρα μαζί με το Τσάντ και 1.000 χιλιόμετρα με την Αλγερία. Και πάει τώρα η Τουρκία να κατεβεί εκεί μέσα. Εδώ 400 χιλιόμετρα στη Συρία, ναι, και δεν καταφέρει. Ακριβώς, ακριβώς. Και προσθέτω ότι, ναι, όλοι έχουν διεκδικήσεις μεταξύ τους με τη Λιβύη. Ναι. Η Λιβύη, ναι, είναι μια μικρή χωρούλα σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό, ναι, και μια τεράστια χώρα σε ό,τι αφορά την έκταση της. Και πάει να μπει εκεί. Η Αίγυπτος, σας το λέγω διότι την Αίγυπτο είναι η δεύτερη μου χώρα, το είπα αρκετές φορές. Mm-hmm. Και τη γνωρίζω όσον μπορώ να τη γνωρίζω. Έχω παππούδες πεθαμένους εκεί, γιαγιάδες πεθαμένους, η μητέρα μου γεννημένη εκεί κτλ. Η Αίγυπτος δεν πρόκειται ποτέ να ανεχθεί οτιδήποτε το οποίο θα φέρει τη Λιβύη να είναι σε οποιαδήποτε ομπρέλα εκτός από την Αίγυπτο. Mm-hmm. Δεν πρόκειται να το δεχτεί. Και τώρα αυτά που έκαμε η Τουρκία, θα έρθει μια ημέρα να το μετανιώσει. Διότι δεν είναι η γείτονά τη. Δεν έχει σχέση. Κάνει τσαμπουκά. Και δεν έχουν και καλές σχέσεις. Και δεν έχουν καλές σχέσεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ, αν ήμουν υπουργός εξωτερικών, πραγματικά Δημήτρη, θα είχα στρατοπεδεύσει στην Ηλιούπολη, στο Κάιρο, που είναι εκεί που μένει ο Σίση, ο στρατάρχης Σίση. Θα ήμουν εκεί. Διότι είναι η καλύτερη ευκαιρία για μας τώρα να σταθούμε δίπλα από την Αίγυπτο, η Αίγυπτο να σταθεί δίπλα από εμάς. Το Ισραήλ είναι την Αίγυπτο που θέλει να είναι δίπλα της, διότι είναι η μόνη αραβική χώρα η οποία θεωρείται η μάνα τους, mm-hmm, του αραβικού κόσμου. Είναι δούνια, η μάνα του κόσμου η Αίγυπτος. Mm-hmm. Και με αυτούς που θέλει. Εξάγει και ενέργεια στην Αίγυπτο. Οπότε εγώ, αν ήμουν υπουργός, νομίζω ο υπουργός μας ξέρει τη δουλειά του καλά, mm-hmm, ο υπουργός εξωτερικών μιλώ, θα είχα στρατοπεδεύσει στην Ηλιούπολη. Να είμαι συνέχεια δίπλα από την Αίγυπτο. Διότι αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία, εγώ νομίζω δεν θα της βγει για καλό. Τι πάει, ναι, να κάνει. Τι πάει να κάνει. Πάμε πίσω. Δεν θα πάμε όμως, απλώς. Κάνω αναφορά στην πρώτη μας διαφάνεια. Mm. Η Τουρκία ψάχνει όπου έχει αδύνατη χώρα που γυτνιάζει κάπως κοντά, λίγο μακριά κτλ.
να κάνει τον παλικάρα. Η Τουρκία είναι σαν κάποιον νεαρόν που βάζει, κάνει μυς, διότι πάει σε αυτό, πάει σε γενέση και ξέρω εγώ κτλ. Γυρίζεται η γειτονιά εκεί, παίζει τον παλικάρα, χτυπά πόρτες, ξέρω εγώ, χτυπά κανένα που βρίσκεται στον δρόμο. Και του λέει, γιατί πάει στο Σικάγο να κάνει τον παλικάρα, στο βόρεια πλευρά του Σικάγου που είναι γεμάτη από τύπου στη μέσα, που είναι η μαφία, και ξέρω εγώ όλοι. Γιατί πάει εκεί να κάνει τον παλικάρα, δεν πάει. Του λέει, γιατί πάει στην Νέα Νιόρκη να κάνει τον παλικάρα. Γιατί κάνει τον παλικάρα εδώ στο χωριό σου, ας πούμε, στην περιοχή σου. Αυτή είναι η Τουρκία. Διότι προσπαθεί με το να κάνει τον παλικάρα, να κάνει τον αυτό κτλ. Να φοβερήσει, που είναι η επόμενη μας ενότητα, να φοβερήσει τις χώρες της περιοχής εδώ, οι οποίες έχουν ανομαλία και δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Εμείς έχουμε κατοχή. Η Ελλάδα έχει τα προβλήματα της. Χρωστά ακόμα 350 δισεκατομμύρια. Χώρα με φτώχεια έχει προβλήματα. Η Συρία έχει εμφύλιο πόλεμο, το Ιράκ έχει εμφύλιο πόλεμο, τώρα η Λιβύη έχει εμφύλιο πόλεμο. Και ως εκ τούτου είναι εδώ που θα κάπνει τον ωραίο. Το κεφάλαιο τι κάνουν οι πολύ ισχυροί της γης, Ρώσοι, Αμερικανικοί, και θα τα δούμε μετά. Θα τα δούμε μετά. Και αν νομίζει η Τουρκία a priori ότι σε περίπτωση που θα δοκιμάσει να κάνει χειρότερα πράγματα, ότι θα σταθούν δίπλα της, μπορεί να είναι shocked από τα αποτελέσματα. Ναι, διότι μπαίνει στα δικά του τα ράφια, διότι αυτοί αποφασίζουν. Ακριβώς, στο τέλος της ημέρας. Ποιο είναι δικό σου, ποιο είναι δικό μου, τα είδαμε και στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο και πολλά άλλα. Η σκακέρα εκεί θα την παίξουν μόνο οι μεγάλοι. Ρώσοι και Αμερικάνοι. Ρώσοι και Αμερικάνοι θα την παίξουν. Στην περιοχή μας εδώ. Ναι. Στην Ανατολή θα την παίξει η Κίνα. Ναι, σωστό. Ναι. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη μας ενότητα. Πώς μεθοδεύει. Πάμε εντάξει με το χρόνο μας. Ναι, είμαστε μια χαρά. Ναι. Νομίζω μέχρι το λήξη της δεύτερης ενότητας θα καλύψουμε και το χρόνο που πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό και σιγά σιγά να αρχίσω να μεταφέρω και κάποιες ερωτήσεις σας ή τηλεφωνά σας. Μάλιστα. Πώς μεθοδεύει τώρα τα πράγματα η Τουρκία σε σχέση με τον αντικειμενικό της σκοπό. Το περιγράψατε λίγο. Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες λεπτομέρειες, πληροφορίες και στοιχεία που πρέπει να δώσουν. Okay. Πώς μεθοδεύει. Μπορούμε να πάμε στην έκτη μας διαφάνεια. Μάλιστα. Δούμε. Το λοιπόν. Εδώ έχει πέντε στάδια, τα οποία έχω ξεχωρίσει πέντε στάδια, αλλά το πέμπτο στάδιο έχει 2-3 δικά του άλλα στάδια μέσα. Η μεθόδευση της Τουρκίας ληστρικής χώρας, που κάνει τον παλικάρα για όποιον θα εκφοβήσει, έχει πέντε στάδια. Αλλά όλα όμως τα στάδια στηρίζονται πάνω στην υπομονή μέχρι να φοβηθεί ο άλλος. Δηλαδή θα το κάνει, θα το ξανακάνει, θα ξαναστραφεί μετά από πέντε χρόνια. Πότε άρχισε την υπόθεση με τα ίμια? Την άρχισε πριν 30 χρόνια. Μετά έπιασαν τα ίμια. Πότε άρχισε την υπόθεση με το Αιγαίο? Έχει 30 χρόνια. Συνέχεια. Έχει υπομονή. Έβαλε 16 νησιά στο στόχο. Τώρα θα ξανασταματήσει, θα ξανάρθει, θα ξανασταματήσει κτλ. Έβαλε ότι το Αιγαίο ανήκει στους Τούρκους και στους Έλληνες, μισό-μισό. Έβαλε ότι τα νησιά δεν έχουν αυτοί. Θα σταματήσει, θα ξανάρθει. Θα σταματήσει, θα ξανάρθει. Και άκου το ωραίο τώρα, Δημήτρη. Σε κάποιο στάδιο θα πει, με αυτό το πρόβλημα έχει 40 χρόνια που το συζητούμε. Βέβαια είναι και πρόβλημα. Εκείνη η ίδια το δημιούργησε, η ίδια έβαλε στόχους, είναι δική της στόχη, δεν έχουν καμία σχέση με τη διεθνή νομιμότητα. Αλλά θα σου πει, κύριε, έχει 40 χρόνια που το συζητούμε, τι θα το λύσουμε μετά από 40 χρόνια. Άρα, υπομονή και διεκδίκηση. Στάδιο πρώτο, εκφοβίζω τους γείτονες μου. Γι' αυτό βλέπετε τα πλοία αυτά. Βλέπετε στρατό, βλέπουν ασκήσεις, κόσμος, πράγματα. Περνούν από πάνω από τη θάλασσα, από τον αέρα στην Ελλάδα κτλ. Διότι ο σκοπός τους είναι να εκφοβήσουν αυτούς που εκφοβίζονται. Θα πάμε τώρα όμως στην επόμενη διαφάνεια για να δούμε το δεύτερο στάδιο που είναι το πιο σημαντικό για μας που μας ενδιαφέρει. Ψάχνουν σε αυτές τις χώρες να βρουν κάποιον, ή στην Ελλάδα θέλουν κάποιον Έλληναν, Neville Chamberlain. Ο Chamberlain, για αυτούς που δεν θυμούνται, ήταν αυτός που εφοβήθηκε τον Χίτλερ και ήθελε βασικά να παραδοθεί αμαχητή η Βρετανία ή να μην μπει στον πόλεμο. Μέχρι που ήρθε ο Τσέρτσιλ και είπε ότι, παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να αντισταθούμε. Και αντιστάθηκε και ξέρουμε τα αποτελέσματα μετά. Δηλαδή ψάχνει να βρει ενδοτικούς μέσα στις χώρες όλες αυτές.
Στη Συρία βρήκαν κάτι παιδιά τώρα και πολεμούν δίπλα τη, οι οποίοι είναι εναντίον του Άσαντ και του χρησιμοποιεί. Στη Λιβύη βρήκαν τον σημερινό των στρατηγών, ο οποίο είναι και απόγονο Οθωμανού στρατηγού, ο οποίο έμεινε στη Λιβύη και έγινε μετά Λίβιο. Στο Ιράκ βρίσκεται ανάλογα με ποιον μπορεί να βρει. Και εδώ στους Έλληνες προσπαθεί να βρει Έλληνες ενδοτικούς. Δηλαδή, ποιοι είναι οι Έλληνες ενδοτικοί? Οι Έλληνες ενδοτικοί είναι αυτοί που θα φοβηθούν πρώτοι. Είναι αδέλφια μας αυτοί, τα οποία θα ξογκύλουν σε κάποια στιγμή. Δηλαδή, από το φόβο τους θα βγουν πάνω να πούνε: εντάξει, ρε παιδιά, έχει 40 χρόνια που έχουμε το πρόβλημα με τους Τούρκους στο Αιγαίο. Γιατί δεν καθόμαστε μαζί τους να το διαπραγματευτούμε, να βρούμε μια λύση να ηρεμήσουμε? Κάποτε ένας από τους πρωθυπουργούς, ευτύχημα λίγων καιρών έκαμε στην Ελλάδα, είχε μπει, λέει, για δύο στρέμματα γης, λέει, γιατί να τους τα δίδουμε για να κοιμόμαστε ήσυχα? Ο άλλος λέει, καλά, γιατί να μην βρούμε μια λύση, λέει, μαζί με τους Τούρκους να σταματήσει το πρόβλημα? Βέβαια δεν θα σταματήσει το πρόβλημα, θα αρχίσει το πρόβλημα. Διότι μόλις πιάσουν το πρώτο κομμάτι, θα έρθουν για το δεύτερο. Προχθές είχα διαβάσει σε έναν ελληνικό, δεν λέγω αν είναι στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, από άνθρωπο που έχει επιρροή. Και λέει, καταδικάζει, λέει, τις ελληνικές κυβερνήσεις, τις κυπριακές κυβερνήσεις, διότι δεν έχουν βρει λύση στο εθνικό μας πρόβλημα. Αυτός ο άνθρωπος είναι εκολαπτώμενος για τους σκοπούς της Τουρκίας. Είναι από αυτούς που ψάχνει να βρει. Δηλαδή, άτομα που είναι έτοιμοι να ενδώσουν. Δηλαδή, έρχεται και λέει ότι φταίνουν οι κυπριακές κυβερνήσεις της Κύπρου, διότι δεν υπάρχει λύση στο εθνικό μας θέμα. Δηλαδή, έχουν μία λύση πάνω στο ράφι, τη βλέπουν εμπρόστος, αδυνατούν να τη μαζέψουν, να τη φέρουν, να τη λύσουμε. Χωρίς καμία αναφορά ότι ο λόγος που δεν υπάρχει λύση είναι διότι η Τουρκία θέλει την Κύπρο. Και πάνε εκεί και συνεχίζει να γράφει άθρο ότι καταδικάζω, λέει, τις κυβερνήσεις της Κύπρου, διότι δεν εμερίμνησαν να φέρουν λύση στον Κυπριακό. Αυτός είναι εκολαπτώμενος. Προχθές άκουσα ένα που είναι και μεγάλο και τρανός στα πολιτικά της Κύπρου και λέει ότι, και στην Ελλάδα βέβαια, λέει, έχουμε έναν παράθυρο ευκαιρίας για να λύσουμε, λέει, το εθνικό και θα εξαφανιστεί το παράθυρο αν δεν το λύσουμε τώρα. Λέγω τώρα εγώ που δεν είμαι πολιτικός και ούτε υπεστήριξα ποτέ μου κόμματα ή ενεπλάκηκα ποτέ μου σε κόμματα. Λέω, καλά, αφού έχεις παράθυρο ευκαιρίας και βλέπεις ευκαιρία εκεί που δεν βλέπουμε εμείς, γιατί δεν την πιάνεις εσύ που είσαι πολιτικό να λύσεις το Κυπριακό? Εκμετάλλω την ευκαιρία. Βλέπεις παράθυρο εκεί που δεν βλέπουμε εμείς παράθυρο. Εμείς δεν βλέπουμε κανένα παράθυρο. Σκότος βλέπουμε. Ή τι βλέπεις εσύ που δεν βλέπουμε εμείς? Εάν βλέπεις κάτι και βλέπεις παράθυρα, βλέπεις ευκαιρίες κτλ. Και είσαι και πολιτικό, και μεγάλος πολιτικό τσόλα, μεγάλος σε κυπριακά δεδομένα. Γιατί δεν το κάνεις αυτό? Γιατί το λέει όμως? Το λέει βασικά για εκφοβισμό. Τους Τούρκους, όχι, τους Έλληνες. Το λέει για να μας φοβερήσει ότι είναι η τελευταία στιγμή και ότι μας φέρουν οι Τούρκοι βασικά να το δεχτούμε για να κλείσει το θέμα. Ο άλλος λέει, έκαμε αίτηση στα Ηνωμένα Έθνη, λέει, γιατί το χωριό του δεν θα είναι δήμος πλέον και είναι κύριος δήμος για τη συνεργασία μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Δηλαδή, έχει την Κυπριακή Δημοκρατία, αντί να κάνει το παράπονο του στο κράτος του, εκεί που το βαστούμε με 1000 βάσανα, το κράτος μας, που μας στήριξε, και πάει στα Ηνωμένα Έθνη να κάνει αίτηση για το χωριό του να έχει δήμο ξεχωριστό, λέει, διότι είναι κέριο σημείο, λέει, για τις σχέσεις μας μαζί με τη Ιησού. Τι θα σου πω. Είναι γεμάτος ο τόπος. Στην Ελλάδα προχθές άκουγα στα τηλεόραση κάποιον και λέει, το πρόβλημα, λέει, πρέπει να το λύσουμε ειρηνικά. Σίγουρα θα το λύσουμε ειρηνικά. Ποιος το δημιουργεί το πρόβλημα, πού είναι το πρόβλημα, ποιος είναι αυτός που θα το λύσει? Και το ειρηνικά, προσπαθώ να ακούσω τι είναι το ειρηνικό. Λέει, πρέπει να φωνάξουμε την Τουρκία, λέει, να κάτσουμε διαπραγματεύσεις. Ακριβώς αυτό θέλει η Τουρκία. Να εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις. Για ένα θέμα το οποίο δεν υπάρχει, αλλά το δημιουργεί η Τουρκία για αλλότριους σκοπούς. Θα προλάβουμε να καλύψουμε την δεύτερη ενότητα? Νομίζω, ναι, διότι το... Σε δύο λεπτά πρέπει να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Okay. Νομίζω ήταν το κυριότερο, το δεύτερο κομμάτι της ενότητας ήταν το κυριότερο. Μπορούμε να συνεχίσουμε μετά με ταχύτητα για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, περνάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό.
μετά την επιστροφή μας συνεχίζουμε τη συζήτησή μας και μεταφέρω ερωτήσεις σας. Πάρτε και τηλέφωνο όσοι επιθυμείτε. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Η αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, αν κρίνω από τα μηνύματά σας, είναι όντως άκρως ενδιαφέρουσα η συζήτηση σήμερα με τον Δόκτωρ Άρη Πετάση, ειδικό σε θέματα στρατηγικής. Αναπτύσσουμε με υποενότητες και μας λέει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και δίδει στοιχεία. Δύο κεφάλαια. Την προσπάθεια της Τουρκίας για υποτέλεια της περιοχής και αν η Τουρκία ψάχνει για πόλεμο. Και δίνει απαντήσεις τεκμηριωμένα. Είμαστε προς το τέλος της δεύτερης ενότητας, πώς δηλαδή μεθοδεύει τα πράγματα η Τουρκία σε σχέση με τον αντικειμενικό της σκοπό. Επειδή όμως μετά θα απολύνουν και δεν θα βγαίνουμε από μέσα, να δώσουμε τον λόγο λίγο στους τηλεθεατές μας, κύριε Πετάσιμο, και μετά είμαι... να συνεχίσουμε τη συζήτηση μας. Είμαι έτσι, ο ευτυχής ημών θεράπων εδώ. Λοιπόν, πάω στις τηλεφωνικές πρώτα. Πάμε Λάρνακα, είναι ο κύριος Λάμπρος. Μέχρι 20 δευτερόλεπτα, έτσι μια ερώτηση, 25, διότι δεν θα βγούμε από μέσα. Κύριε Λάμπρο μου, καλησπέρα, σε ακούμε. Κύριε Λάμπρο. Ναι. Σας ακούμε, κύριε Λάμπρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Διαφωνώ λίγο με τον κύριο Πετάση. Όχι ότι ήταν υπερδύναμη η Τουρκία και μπήκε Συρίαν Ιράκ. Ενήπερον δεν υπερδύναμη. Αυτός πήρε πράσινο φως από τους Αμερικανούς Ρώσους. Και με προμετωπίδα τους τζιχαντιστές και τους τουρκόσπορους εκεί, τους τουρκομάνους. Τώρα, Λιβύη δεν είναι ούτε Κύπρος ούτε Ελλάδα. Εκεί ο Πούτιν έχει στρατό, ο οποίος είναι μαζί με το στρατηγό εκεί, πώς τον λένε. Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα αφήσει την Τουρκία να χτυπήσει το δικό του στρατό. Τι να ρωτήσει τότε. Και η Λίβυη, η Αιγύπτη, δεν είναι Κύπρος Ελλάδα. Μακάρι να έκανε το λάθος να πάει στη Λιβύη, εκεί έχετε απόλυτο δίκιο. Εάν κάνει αυτόν το λάθος, θα βρεθεί ξανά στα βάση της Ανατολίας. Μάλιστα. Κύριε Λάμπρο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα είπαμε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και δεν είπε προς Θεού τον αντίον ακριβώς περιγράφει την ικανότητα της ΜΕΝ ως ένα σημείο, ποιους εκμεταλλεύεται, ποιες είναι οι συγκυρίες και δεν είπε ότι είναι υπερδύναμη. Να ακούσουμε και τον κύριο Γιώργο, ερωτήσεις παρακαλώ. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα από Λεμεσό. Καλησπέρα κύριε Σούβλη. Γεια σου κύριε Γιώργο. Δύο επισημάσεις θα κάνω στον φίλο μου, τον αγαπητό μου κύριο Πετάση. Είμαι ιστορικός μελετητής με 50 χρόνια μελέτες. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι η Τουρκία δεν κινείται μόνη της. Πίσω της βρίσκεται η Ρωσία. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η Τουρκία, συμφωνώ με τον κύριο Πετάση, ουδέποτε έκαμε πόλεμο μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η επιχείρηση στην Κύπρο και η επιχείρηση στη Συρία ήταν εναντίον σχεδόν ανυπάρκτων στρατών, χωρίς αεροπορία, χωρίς ναυτικό. Μία επιχείρηση έκαμε στην Βόρειο Κορέα και να πει του κυρίου Ερντογάν που κομπορημονεί για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο και στη Συρία ότι το τουρκικό εκστρατευτικό σώμα, όπως αναφέρει ο Ρεϊμόν Καρτιέ, μόλις αντίκρισε το βορειοκορεατικό στρατό, τον πραγματικό στρατό, το έβαλε στα πόδια και αναφέρει χαρακτηριστικά ο ιστορικός. Οι γενναίοι αυτοί πολεμιστές σταμάτησαν μόνο εις τον ποταμό για... Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πετάση. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργο. Πάμε στην Πάφο κύριος Ανδρέας. Κύριε Ανδρέα καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Σας ακούμε κύριε Ανδρέα μου. Μόνο στην Κύπρο, γιατί είναι η μεγάλη έννοια μας. Υπήρχαν τόσοι βιασμοί, τόσοι σκοτωμοί, τόσοι προδοσία το 1974, όπως ακούμε εμείς οι νεαροί. Τι πρέπει να κάνουμε, να κάτσουμε στα βρωμένα χέρια να περιμένουμε τον Τούρκο να έρθει το 1974 με την προδοσία ή να ξεδιπλωθούμε και εμείς τέλος πάντων. Γιατί κατά τα ψέματα Παπαϊωάννου, Ρήδης, Χριστόφιας, Βασιλείου,
Το ένα ο άλλο τώρα και οι προέδροι είμαστε κοντά στη λύση, είμαστε κοντά στη λύση. Η λύση μία είναι και κρατούν οι Τούρκοι, δεν υπάρχει άλλη λύση. Τι πρέπει να κάνουμε. Μας ευχαριστούμε κύριε Ανδρέα. Κλείνουμε την τετράδα με την κυρία Μαρία από Λευκοσία. Κυρία Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Σουβλή. Γεια σας κυρία Μαρία, μου σας ακούμε. Επειδή αναφερθήκατε στο στρατιωτικό εξοπλισμό που παράγει η Τουρκία, δεν είναι από τα δισεκατομμύρια που λαμβάνει κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίθε για τα 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες που τους χρησιμοποιεί για εκβιασμό των Ευρωπαίων, αλλά το μεγαλύτερο μέρος το διαθέτει στην πολεμική της βιομηχανία. Είναι και αυτές οι παραγγελίες των S-400 από τη Ρωσία και των F-35 και ο Patriot από την Αμερική. Δηλαδή παίζει σε διπλό ταμπλό, εφόσον βλέπουμε την Αμερική να είναι δυσαρεστημένη για τους S-400, όμως δεν βλέπουμε να λέει στην Τουρκία διάλεξε μεταξύ μας και της Ρωσίας. Νομίζετε ότι η Τουρκία θα ακυρώσει τις παραγγελίες από τη μια ή την άλλη υπερδύναμη? Είναι τα συμφέροντα των δύο χωρών που έχουν προτεραιότητα. Και τελειώνω με τη Συρία. Εφόσον είναι 30 φορές μεγαλύτερη της Ελεύθερης Κύπρου, νομίζετε ότι δεν υπάρχει έναν ασφαλές μέρος να ζήσουν στη χώρα τους που μιλούν την ίδια γλώσσα και έχουν τα ίδια ήθη και έθιμα? Δεν είναι κατόπιν σχεδίων της Τουρκίας που προωθούνται στην Κύπρο νοσητήτες ασύλου για να αλλάξουν τη δημογραφία μας? Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, κυρία Μαρία μου. Και καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Άγγελος ρωτά η Ευρωπαϊκή Ένωση πότε θα σηκώσει ανάστημα. Ο κύριος Λευτέρης, η Τουρκία, αν παραβιάσει τη συνθήκη της Λοζάνης που την περιόρισε στο 1/10 της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, θα έχει επιπτώσεις από τις χώρες που της την επέβαλαν. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά η Τουρκία και γι' αυτό περιορίζεται μόνο σε αποστολές στρατευμάτων, βάσεις κλπ. Όπως ανέφερε ο κύριος Πετάσης. Άλλοι τρεις τηλεθεατές. Ο ένας είπε ότι δεν έπιασαν τα ίμια. Κύριε Πετάση, που αναφέρατε προηγουμένως, είχε γίνει εκείνο το θερμό επεισόδιο. Θέλω το σχόλιο σας. Ο κύριος Κώστας θέλει να σχολιάσετε το ρόλο της Αγγλίας και της συνεργασίας της και στις δολοπλοκίες της. Και εντάξει, απαντήστε αυτά. Η άλλη να την αφήσω προς το τέλος, διότι εν άλλον κεφάλαιο. Ναι. Σε ό,τι αφορά τα ίμια, ένα κομμάτι γης είναι υποκατοχή. Αυτή τη στιγμή θέλεις άδεια από τρίτη χώρα για να πάεις εκεί. Εάν μπορεί ελληνικό στρατός ή ελληνική κυβέρνηση να πάει στα ίμια χωρίς την άδεια της Τουρκίας, θα δεχόμουν αυτή την κουβέντα. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει κανένας χωρίς την άδεια της Τουρκίας, όπως έχουν φτάσει τα πράγματα τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια κυβερνήσεων οι οποίες ήταν ενδοτικές. Mm-hmm. Αυτό νομίζω. Μάλιστα. Η ερώτηση για τους Άγγλους, Αγγλία, Τουρκία. Εγώ θα το βάλω έτσι λίγο θετικά. Τώρα μπαίνουμε στο Brexit. Το Brexit θα είναι το καλύτερο που μπορεί να μας συμβεί εμάς σε ό,τι αφορά. 31 του μήνα δεδομένο, φεύγει. Ναι. Βέβαια να φάει ένα χρόνο μέχρι να κάνουν τις, το 20 που θα φύγουν πραγματικά. Για μας είναι ότι πρέπει, διότι οι Τούρκοι είχαν και στο κοινοβούλιο, αλλά και στην εξωτερική, να στην πούμε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιπροσώπους που ήταν οι Εγγλέζοι. Τώρα οι Εγγλέζοι, εφόσον φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχει γίνει για μας τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Και να μην αγωνιούν πολύ για τα οικονομικά. Τα οικονομικά μπορεί να μην μας βγουν τόσο καλά, αλλά εμάς σήμερα το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι η επιβίωση μας πρώτα. Και με το να φύγουν οι Εγγλέζοι, νομίζω είναι ένα πολύ καλό πράγμα που γίνεται. Η Αγγλία εργάζεται με την Αμερική. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα πλέον Αγγλία να έχει εξωτερική πολιτική δική της, χωρίς να έρχεται σε συνεννόηση μαζί με την Αμερική. Mm-hmm. Αυτό είναι το λεγόμενο special relationship που έχει η Αγγλία μαζί με την Αμερική. Αυτό σημαίνει. Ρωτώ την Αμερική, μου δίνει άδεια, προχωρώ, κάνω, μου λέει η Αμερική, κάνουμε κάτι κτλ. Στη Λιβύη, ποιοι επειδή χτυπήσαν τη Λιβύη? Οι Εγγλέζοι χτυπήσαν τη Λιβύη. Εκ μέρους ποιου? Εκ μέρους της Αμερικής. Από πού? Από την Κύπρο. Οι βάσεις είναι Εγγλέζικες ή Αμερικάνικες? Οι βάσεις εδώ είναι Αμερικάνικες. Και οι Γάλλοι χτύπησαν. Ναι, οι Γάλλοι, ναι, αλλά μιλούμε για τους Εγγλέζους τώρα. Ναι. Εδώ, τις βάσεις εδώ, η Αγγλία, είναι για την Αμερική που τις έχει, δεν τις έχει για την Αγγλία. Η Αγγλία δεν είναι πλέον η δύναμη η μεγάλη και ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Δεν διαδραματίζει ρόλο έξω από την Αγγλία, από την Αμερική. Μάλιστα. Yeah. Εσείς περιορίζεστε σε ερωτήσεις. Νομίζω έχει άλλη ερώτηση. Ναι.
Και ο κύριος Δημήτρης λέει, θα ήθελα να μας πει ο κύριος Σπιτάσης τελικά ποιος θα κόψει τη φόρα του Ερντογάν. Αυτό μάλιστα είναι μια καλή ερώτηση. Βέβαια, ένας που μπορεί να κόψει τη φόρα του Ερντογάν είναι ο Ερντογάν ο ίδιος. Δηλαδή να κάνει μια τέτοια γκάφα, τον περιμένουν πολύ στην Τουρκία. Έχει μέσα στην Τουρκία εκατομμύρια που δεν το θέλουν. Έχει εχθρούς, έχει αντιπάλους κτλ. Με το πρώτο ολίσθημα που θα κάνει στην εξωτερική πολιτική, ο πρώτος που θα κόψει τη φόρα του Ερντογάν είναι ο Ερντογάν ο ίδιος. Δηλαδή, αν αποτύχει αυτό το εγχείρημα που κάνει τώρα στη Λιβύη, πρέπει να δώσει απαντήσεις κάπου. Αν αποτύχει τούτο που πιάνει όλους μαζί τώρα, όχι θα χτυπήσω σε 5-6 μέτωπα κτλ., θα κάνω εισβολές εδώ και εκεί, νομίζω ο Ερντογάν θα είναι ο πρώτος που θα δώσει το χτύπημα του Ερντογάν. Νομίζω. Μάλιστα. Ναι. Συνεχίζουμε, διότι τα υπόλοιπα θα απαντηθούν μέσα από τη συζήτησή μας. Να ολοκληρώσουμε το πώς μεθοδεύει τα πράγματα η Τουρκία σε σχέση με τον αντικειμενικό της σκοπό, από εκεί που είχαμε μείνει πριν το πρώτο διαφημιστικό. Ναι. Άρα θα πάμε τώρα στη διαφάνεια που έχει 3-5. Διαφάνεια 8. Διαφάνεια 8. Μπράβο. Αυτή είναι, ναι. Πρωτού πάμε εκεί, προχθές άκουσα κάποιον που λέμε για εντοντισμό κτλ. Ο οποίος έλεγε το εξής. Λέει, το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα που μπορεί να έρθει στην Κύπρο, λέει, είναι να κερδίσει τις εκλογές ο Ακιντζή. Δηλαδή, πιστεύει αυτός ο άνθρωπος που το είπε, ότι ο Ακιντζή έχει δύναμη να λύσει το Κυπριακό και ότι το μόνο που μας λείπει είναι να πάμε να κάτσουμε μαζί με τον Ακιντζή, να του δώσουμε και άλλα πράγματα κτλ. Της Τουρκίας, για να μας λύσει το Κυπριακό. Τι θα πεις αυτό, πάντα. Πλήρης έλλειψη αντίληψης του τι γίνεται στην περιοχή, κόσμος, Τουρκία, στρατούς, εισβολές, άλλες χώρες ανοιγμένες μέσα, Ανατολική Μεσόγειος, ενέργεια κτλ. Καμία αντίληψη. Θα πάει, λέει, να κάτσει μαζί με τον Αρκεντζή να λύσει το Κυπριακό. Τι θα του πεις. Το λοιπόν. Πάμε τώρα εδώ στη διαφάνεια μας την 8. Είμαστε έτοιμοι. Το λοιπόν. Το τρίτο στάδιο της Τουρκίας, είπαμε ότι είναι 5 στάδια. Mm-hmm. Το τρίτο στάδιο, εφόσον βρήκε ενδοτικούς κυρίως που θέλει σε κάθε χώρα που πάει, αρχίζει τις διεκδικήσεις και τις αμφισβητήσεις κριζάροντας. Ναι. Δέστε εδώ το χάρτη τον οποίο έχετε δείξει πάρα πολλές φορές. Τι έχει κριζάρει, βλέπετε εκεί στην Κύπρο, στη Λεμεσόν περίπου κάπου, έχει μια είσοδο εκεί να μπούμε μέσα. Αυτή είναι η περιοχή μας. Τα υπόλοιπα είναι ή της Τουρκίας μέσω των Τουρκοκυπρίων, δήθεν τουρκοκυπριακής δημοκρατίας, και όλα τα άλλα τα πράγματα που πιάνουν την Ελλάδα, δέστε την Κρήτη, αν πάμε λίγο στα δυτικά, την Κρήτη, εκλείσαν τα πάντα. Το κριζάρισμα. Τώρα η Τουρκία λέει κριζάρο, σημαίνει ότι είναι υπό αμφισβήτηση. Και πρέπει να βρω άνθρωπο να δεχτεί τη θέση ότι είναι υπό αμφισβήτηση και θα έρθει να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Αν πιάσω το 10%, πρώτα δεν με πειράζει. Από το 0 πιάνω 10%, αν πιάνω και μετά το άλλο 10% πάλι δεν με πειράζει. Δεν είναι και να τα πιάσω όλα. Κριζάρι. Εκκρίσανε το Αιγαίο. Γιατί η Ελλάδα δεν κάνει ΑΟΣ. Έχει τόσα χρόνια, γιατί δεν κάνει ΑΟΣ. Διότι έβαλε κριζάρισμα να διεκδικήσει από εδώ και η Ελλάδα φοβάται να το κάνει. Αυτή είναι η λέξη. Η Ελλάδα φοβάται να διεκδικήσει τα δικαιώματα της στην ΑΟΣ. Νομίζω ότι την καλύτερη κουβέντα που είπε ο ιστορικός αυτός ο Εγγλέζος, ο Μάλινσον, ο οποίος είναι πολλά στενός μου φίλος. Ο Μάλινσον λέει από την ημέρα που η Ελλάδα φοβήθηκε την Τουρκία, διότι πείσαν την Αμερικάνη να φοβάται την Τουρκία, λέει, αρχίσαν όλα τα κακά της Ελλάδος. Δεν μπορεί να διεκδικήσει η Ελλάδα, διότι επίσαν την Αμερικάνη να φοβάται την Τουρκία. Μέχρι νεοτέρας, εδώ είμαστε. Ναι. Ναι. Οι πρόσφατες δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ποιες από όλες. Οι πρόσφατες, ότι θα διεκδικήσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Επικαλείται συνεχώς τους Ευρωπαίους εταίρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, καλό να επικαλείσαι τους εταίρους, διότι εξάλλου δεν μπορεί κανένας μόνος. Λόγια πιστεύετε, κύριε Πετάση. Εγώ του δίνω την καλή πρόθεση. Ναι. Θα δούμε. Θα κρυθεί εκ του αποτελέσματος. Σίγουρα, διότι είναι καινούργιο. Τι θα γίνει στο τέλος της μέρας. Είναι καινούργιο, τώρα μπήκε μέσα κτλ. Αλλά άκουσα έναν από τους λεφτάναν σου, ο οποίος δεν μου άρεσε. Μίλα κάτι διαπραγματεύσει και κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά να δώσουμε την ευκαιρία να δούμε. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Ναι. Το λοιπόν, άρα πάμε στο 9. Okay. Το λοιπόν. Τι κάνει τώρα σε αυτό το στάδιο. Προσέξτε όμως το κοινό. Υπομονή και διεκδίκηση. Δεν με πειράζει να έρθω μετά από 5 χρόνια, μπορώ να έρθω μετά από 20 χρόνια. Διεκδίκηση. Δοκιμή των αντοχών σε τοπικό επίπεδο. Ακριβώς ό,τι κάνει. Ακριβώς ό,τι κάνει. Δηλαδή, πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα, πώς θα αντιδράσει η Λιβύη, πώς θα αντιδράσει η Αίγυπτος αν πάω στη Λιβύη.
και τεστάρει τα πάντα. Πώς θα αντιδράσουν στη Συρία ο ένας, ο άλλος κτλ. Τι θα γίνει. Και τα δοκιμάζει. Προσέξτε όμως, τα δοκιμάζει σχεδόν στο αζημίωτο. Δηλαδή δεν κάνει πολέμους και πράγματα για να μπει σε κεκαιώνα μεγάλο. Αν αποτύχει να την πάθει και ο Ερντογάν ο ίδιος. Δοκιμάζει εκεί που όπου μπορεί, χτυπά, κάνει, φεύγει, πάει πίσω. Όπως αυτόν το παιδί που περιέγραψα, το 22 ετών που έχει μεις και χτυπά από εκεί. Ναι, αλλά ναι. Φοβάται να πάει στο Σικάγο να παλέψει ή στη Νέα Νιόρκη, διότι έχει κάτι θηρία εκεί μέσα. Ναι. Έχει κάτι γκάγκστερς εκεί. Που ούτε μία. Σε μία νύχτα δεν θα εξαφανιστεί. Τα δοκιμάζει όμως εδώ. Γιατί όμως τα δοκιμάζει. Πάμε στην επόμενη μας ενότητα. Εδώ έχουμε την επόμενη ενότητα. Διότι βασικά θέλει στο τέλος να δει τις αντιδράσεις των μεγάλων. Πώς θα αντιδράσουν οι μεγάλοι. Τι θέση θα πάρουν. Κατά πόσο η θέση θα είναι καθαρή. Κατά πόσο θα πίνει νερό που λέμε. Και τα λοιπά. Εδώ έβαλα το χάρτη τούτο για να δούμε τις βάσεις της Αμερικής στην Τουρκία. Δέστε όλες τις βάσεις είναι διασπαρμένες σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε μία βάση πάνω από την Κύπρο. Έχουμε βάσεις προς τη Συρία. Βάσεις προς το Ιράκ. Βάσεις προς την Ελλάδα, Κωνσταντινούπολη πάνω, έχουμε την Άγκυρα κτλ. Όλες αυτές οι διαφάνειες, όλες αυτές οι βάσεις που βλέπουμε είναι το τεστ της Αμερικής, της θέσης της Αμερικής έναντι της Τουρκίας. Εφόσον υπάρχουν αυτές οι βάσεις στην Τουρκία, η Αμερική θα παίζει τον ανεξάρτητο και θα μας λέει ιστοριούλες. Δεν θα βγει ποτέ από πάνω. Και θα δούμε το εξής. Προχθές στο Κογκρέσο, μαζί με το House of Representatives, έβγαλαν την απόφαση για τις Αρμένιους. Για τη γενοκτονία των Αρμενίων, δηλαδή το πιο, η πιο καθαρή υπόθεση σκοτωμού και καταστροφής. Τι έγινε. Μόλις έβγαλαν την απόφαση η Βουλή, οι δύο βουλές, επενέβη το Πεντάγωνο και το State Department. Και λέει του Τραμπ, μην δεχτείς αυτή την απόφαση. Τρελά πράγματα που λέει. Ότι είναι υποασφαλής, δεν ξέρει κανένα τι συνέβηκε. Δηλαδή, σκοτωθήκαν 1,5 εκατομμύριο Αρμένιδες, 500,000 Έλληνες και άλλοι κτλ. Αλλά δεν ξέρει κανένα, δεν είδε κανένα τι έχει συμβεί. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά που είχαν συμβεί στους Αρμένιους και στους Έλληνες είναι όλα με τη λεπτομέρεια καταγραμμένα από τον επιτετραμένο της Αμερικής στη Σμύρνη. Τον ίδιο. Τον George Horton. Ναι, τα οποία τα γράφει όλα. Ο Ερντογάν όμως απειλεί να τους διώξει από το Ιντσίρλικ. Ιστορίες θα πάνω, Κυριακής. Ιστοριούλες αυτές. Για τα μάτια του κόσμου. Σίγουρα. Διότι η Αμερική είναι εκεί και εφόσον έχει αυτές τις βάσεις, δεν αντίδρα. Αν προσέξετε προχθές ο πρόεδρος της Αμερικής στην Ελλάδα, είπε ότι δεν θέλουμε να διασαλευθεί, λέει, η ειρήνη κτλ. Άλλαξε ολόκληρο το σύστημα μαζί με την Λιβύη. Έκαμε θάλασσα εκεί που δεν είχε. Έβαλε αυτά τα σύρματομπλέγματα σε τόπους που δεν υπήρχαν, έκλεισαν την Κρήτη κτλ. Και τι λέει ο Πιάτ. Λέει ότι θέλουμε προσοχή, λέει, να μην ειρήνη. Δεν είμαι της Τουρκίας. Φύγει από εκεί. Έξω. Και ωστόσο αυτές οι ενέργειες της τώρα με τη Λιβύη τη φέρνουν σε νέα ρήξη πάλι και με την Ρωσία. Σίγουρα με τη φέρνουν. Σίγουρα, άρα κύριε Πετάση, ναι. Είναι το προστατευόμενο παιδί των Αμερικανών. Όχι, είναι σε αυτά τα στάδια. Και να συμβεί. Εγώ νομίζω ότι είναι στα στάδια τούτα που λέμε τώρα. Δηλαδή αυτά τα στάδια που λέμε. Θέλει να δει τις αντιδράσεις και τις αντοχές των μεγάλων. Και των μεγάλων τώρα. Είδε τις δικές μας ότι δεν έχουμε αντιστάσεις. Με η Συρία, με τίποτα. Είμαστε μικροπράγματα για αυτούς. Και ήρθε τώρα και τεστάρει να δει τις αντιδράσεις και έχει ακόμα μία διαφάνεια εδώ. Πέραν την επόμενη διαφάνεια. Ωστόσο και η Ελλάδα, 10, ναι. Η Ελλάδα είναι σε επαφή για καθορισμό ΑΟΣ με την Ιταλία. Ναι, τώρα, με έτσι. Την Ιταλία. Ναι. Πήγαμε δυτικά. Ενίσταμε εδώ που είναι οι Τούρκοι. Με την Ιταλία. Μάλιστα. Okay. Εδώ τι μας λέει. Λοιπόν, εδώ αυτή η διαφάνεια νομίζω είναι καλή για πολλούς τηλεθεατές που έχουν την εντύπωση ότι δεν είδαν τα στατιστικά όπως πρέπει. Εδώ η Τουρκία την ενδιαφέρει ποιοι την στέλνουν όπλα. Ποιοι την προμηθεύουν με όπλα. Και θέλει να δει τις αντοχές τούτες. Διότι είναι αυτοί που έναν πρωί μπορούν να σταματήσουν να τις στέλνουν όπλα. Και εφόσον αυτοί συνεχίζουν και τις στέλνουν όπλα με μία ή με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, είναι μια χαρά. Δεν βρίσκει αντίσταση. 60% των όπλων που εισήξαν η Τουρκία από το εξωτερικό
τα τελευταία από το 14, 15, 16, 17, 18 είναι από την Αμερική. Και δέστε όμως σε άλλες χώρες. Το υπόλοιπο 40 είναι από τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Βρετανία. Η Ισπανία είναι μεγάλος προμηθευτής όπλων της Τουρκίας και δεν της φαίνεται. Διότι δεν υποψιάζεται κανένα μια χώρα καθολική, χώρα φιλική, ξέρω εγώ κτλ. Είναι αυτή που στέλνει τα όπλα. Έχει βιομηχανία ναι. Μεγάλη. Έχει μεγάλη βιομηχανία. Το λοιπόν, και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε το 40%. Άρα η Τουρκία την ενδιαφέρει, τι θα πει η Ρωσία, η οποία τους, το 19 του εμπούλησε τα άλλα όπλα. Μιλούμε για το 18 που είχα τα στατιστικά στοιχεία 20-14-20-18. Και λέει η Αμερική τι θα γίνει. Και αν προσέξετε όταν έβαλασαν το arms embargo που είπαν και τα λοιπά, μπέστε μέσα και διαβάστε τη λεπτομέρεια. Η Ισπανία, νομίζω η Βρετανία σίγουρα, δεν θυμούμαι όμως άλλες, η Βρετανία σίγουρα λέει αρχίζει αυτό το embargo για καινούργια όπλα, λέει. Τα παλιά και συμφωνίες που είχαμε προηγουμένως συνεχίζουν. Δεν τρέχει τίποτε. Ωστόσο και για την αναφορά σας προηγουμένως στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, η Ισπανία ήταν από τις λίγες χώρες που δεν είχαν καταδικάσει την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία. Διότι εξάγουν, πιάνουν χρήματα, έχουν σχέσεις μαζί, ο ένας μαζί με τον άλλο. Σου λέει γιατί να το κάνω. Μες. Άρα τεστάρουμε, είπαμε, τους αδύνατους και μετά τεστάρουμε τους δυνατούς να δούμε πώς είναι και μετά τεστάρουμε αυτούς που μας δίνουν τα όπλα. Νομίζω ολοκληρώσαμε με τη δεύτερη ενότητα. Πάμε στο δεύτερο και τελευταίο μας διάλειμμα και θα επανερχόμαστε, θα επανέλθουμε με την τρίτη ενότητα. Excellent. Πολύ ωραία. Είναι η επόμενη μέρα με την Τουρκία, τι πρόκειται να συμβεί, να φοβόμαστε για πόλεμο. Μάλιστα. Σε πολύ λίγο πάλι μαζί. Okay. Η αλήθεια και οι αγαπητοί τηλεθεατές, συνεχίζουμε εδώ με τον ειδικό σε θέματα στρατηγικής, τον Δόκτωρ Άρη Πετάση. Είμαστε προς το τέλος και μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία ενότητά μας. Η επόμενη μέρα με την Τουρκία, τι πρόκειται να συμβεί και αν υπάρχει φόβος για πόλεμο. Κύριε Πετάση, μας απομένουν περίπου 10 λεπτά. Θα χρειαστούμε και τις διαφάνειες μας. Μάλιστα. Σε κάποιο στάδιο. Ναι. Ναι. Όταν παίζονται επικίνδυνα παιχνίδια. Παρέθεση για αυτά που λέγαμε πριν, ο κύριος Χρήστος, ο ταξίαρχος, μας ενημέρωσε ότι το αεροπλανοφόρο που επιδιώκει να κατασκευάσει η Τουρκία την βοηθάει η Ισπανία. Ναι, αυτό που λέγατε προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε σε αυτό. Ναι. Πάμε να μην χάσουμε τις διαφάνειες μας. Το ναι. Λοιπόν, τι αναμένουμε. Όταν υπάρχει θόρυβος, φασαρίες, καυγάδες κτλ. Είναι επικίνδυνο να κάνει μια πρόβλεψη και να πει πού θα πάει, πού θα καταλήξει. Αλλά εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνδυνο για πόλεμο. Ναι, ούτε είμαστε μάντες για να ξέρουμε. Σίγουρα. Και να σίγουρα. Δώσουμε. Αλλά νομίζω ότι. Μια επικίνδυνοτητα υπάρχει. Ναι, υπάρχει επικίνδυνοτητα, αλλά νομίζω ότι αν τα βάλουμε όλα κάτω έτσι ήρεμα και όμορφα, δεν υπάρχει κίνδυνος για πόλεμο. Και γιατί το λέω τούτο. Πρώτον, η Τουρκία δεν έχει αντίπαλο. Για να κάνεις πόλεμο πρέπει να έχεις αντίπαλο. Ποιος είναι ο αντίπαλος της που να κάνει πόλεμο. Τι να κάνει με τη Συρία, η Συρία θέλει πόλεμο. Θα κάνει πόλεμο μαζί με το Ιράκ, το Ιράκ δεν θέλει πόλεμο, αφού είναι 80 κομμάτια εκεί μέσα. Θα κάνει πόλεμο με τη Λιβύη, όχι στη Λιβύη θα πάει να κάνει αυτά που θέλει να κάνει, αλλά θα κάνει πόλεμο με τη Λιβύη. Ούτε με την Αίγυπτο θα κάνει πόλεμο. Με την Ελλάδα πάλι. Η Ελλάδα δεν θέλει πόλεμο. Δεν έρχεται η Ελλάδα εμπρόξε να πει θέλεις πόλεμο ή είμαι έτοιμος. Δεν έχει αντίπαλο εν ολίγης να κάνει. Αλλά το κυριότερο δεν τη συμφέρει ο πόλεμος. Διότι προσπαθεί να πάρει ό,τι θέλει ή ό,τι μπορεί να πάρει μέσω των διαδικασιών που είχαμε δείξει από προηγουμένως. Δηλαδή εκφοβισμούς, να βρει μέσα στη χώρα άτομα που είναι ενδοτικά να τη βοηθήσουν με τη θέση τους και να αρχίσει διαπραγματεύσεις. Γιατί να κάνει πόλεμο, γιατί να μπει σε τέτοια κατάσταση εξόδων πραγμάτων, χωρίς να ξέρεις τι θα γίνει με τον πόλεμο. Τη στιγμή που παίρνει συνεχώς αυτά που θέλει, εμπλόκαρε την Ελλάδα, εμπλόκαρε τον ένα, εμπλόκαρε τον άλλο, δεν έχει φτάσει στο στόχο της, αλλά συνεχώς είναι η μεγάλη τώρα
παλικαράδες της περιοχής μας. Εάν η επίτευξη του στόχου της είναι ο πόλεμος. Δεν είναι. Ουδέποτε. Στο τέλος της μέρας. No. Η Τουρκία δεν θα κάνει έτσι πράγμα. Όταν μπορεί να παίρνει πράγματα, έχει και κάτι άλλο. Δεν έχει συμμάχους η Τουρκία. Ας το τρόπο βγαίνουν και κάνουν. Σε περίπτωση πολέμου θα γίνει ένα τηλεφώνημα το βράδυ μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ. Ποιον από τους δύο θα καταστρέψουμε. Το μεταξύ, οι εξελίξεις με τον Τραμπ σε αναπομπή. Τίποτα. Τίποτα. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Ναι. Okay. Αντί το Κογκρέσο να κάνει αυτό το πραξικόπημα με στρατών, κάνει πραξικόπημα μόνοι τους. Οι δημοκρατικοί είναι. Δεν είναι μπλεκόμενοι οι άλλοι μέσα. Είναι σαν το μικρό πραξικόπημα εναντίον του Τραμπ, που έγινε. Πολιτικό. Ναι, πολιτικό, ναι. Τίποτα άλλο δεν είναι. Το, λοιπόν, άρα η Τουρκία θέλει να ξέρει ότι έχει συμμάχους. Ποιοι είναι οι συμμάχοι της που τη λένε ότι κάμε πόλεμο και θα είμαστε δίπλα σου. Δεν έχει έτσι ανθρώπους τώρα, αυτή τη στιγμή. Και όταν θα πέσει εκείνο το τηλεφώνημα πριν που πόλεμο. Μεταξύ του Πούτιν και του Τραμπ, τι θα κάνουμε τώρα εμείς με τους δύο που θα τσακωθούν. Δεν ξέρει η Τουρκία με ποιο θα πάσει. Και ούτε την πλευρά θα κάνουν. Αλλά πάμε και στο επόμενο, που είναι τώρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν έχει όρεξη για πόλεμο. Καμία όρεξη να κάνει πόλεμο. Γιατί δεν έχει όρεξη να... Έχει άλλα προβλήματα η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει... Πρώτον, δεν έχει την υπεροπλία την τεχνολογική. Διότι ως μικρότερη χώρα της Τουρκίας και πληθυσμιακά 70 εκατομμύρια λιγότερη της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι κατά 70 εκατομμύρια μεγαλύτερη σε πληθυσμό. Και σε όγκων είναι 8 φορές μεγαλύτερη στη γεωγραφία. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Όχι, δεν λέει. Δεν θα έλεγε κάτι αν έχει τεχνολογική υπεροχή. Και η Ελλάδα δεν έχει τεχνολογική υπεροχή. Σε κάποιους τομείς την έχει. Μπορεί, αλλά δεν έχει, διότι θα πρέπει να διαβάζουμε. Στρατιωτικά. Θα πρέπει να διαβάζουμε τι λένε τούτοι οι μεγάλοι που κάνουν τις αναλύσεις, τις στρατιωτικές. Εσείς βασίζεστε στις αναλύσεις βέβαια, αυτών, έτσι. Βέβαια, κάνουν αναλύσεις και η ΚΑΚΕΜΠΕ κάνει αναλύσεις. Και το ξεκαθαρίζω τι μεταφέρει ο κύριος Πετάσης, γιατί είναι καλό να γνωρίζουμε πώς σκέφτονται αυτοί. Που είναι στα μαγειρία. Μπράβο, και είναι και η δουλειά του να κάνουμε τις αναλύσεις. Και οι αντιπάλοι μας στο τέλος της μέρας. Η Ελλάδα δεν έχει τεχνολογική υπεροχή σε σημείο, δηλαδή όπως έχει το Ισραήλ τεχνική υπεροχή υπέρ της Τουρκίας, και η Τουρκία δεν σωπαίνει όταν έχει το Ισραήλ. Ναι. Δεν έχει η Ελλάδα. Μπορεί να την αποκτήσει, ναι. Έχει το ανθρώπινο δυναμικό που πρέπει να το χρησιμοποιήσει, ναι. Μπορεί. Έχει τα χρήματα, όχι. Γιατί, θα πάμε στα επόμενα δύο. Μάλιστα. Η Ελλάδα είναι φορτωμένη από χρέη. Να θυμούμαστε κάτι. Ότι χώρες οι οποίες είναι πρώτου κινδύνου της πτώχευσης ή περίπου ή κοντά στη πτώχευση. Μα και η οικονομία της Τουρκίας δεν τη λες και άριστη. Ναι, αλλά δεν χρωστά τα χρήματα της Ελλάδος. Καθόλου. Ναι. Χώρες που είναι σε χρέη, το τελευταίο πράγμα που θέλουν είναι να κάνουν πολέμους. Όταν είσαι χρεωμένη και στηρίζεσαι πάνω στους άλλους να σου δώσουν χρήματα να αγοράσεις, δεν ξέρεις πού θα πάει ένας πόλεμος. Θα πάει 5 μέρες, θα πάει 5 χρόνια, πού θα πάει. Θα θέλεις δάνεια. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει έτσι πράγμα. Και επίσης η Ελλάδα έχει το μέγιστο πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό. Είναι γεμάτη από όλων των ειδών και ποιοτήτων μετανάστες, τους οποίους θέλει η Τουρκία και οι διάφοροι, οι οποίοι έχει και στο εσωτερικό που τους στηρίζουν, έχει τα non-governmental agencies αυτές όλες που στηρίζουν διάφορες πράξεις κτλ. Δεν υπάρχει καθαρή πολιτική τι θα συμβεί με αυτό το πράγμα. Αλλά έχει το δημογραφικό, η Ελλάδα, οι Έλληνες μειώνονται. Μειώνονται, κάθε χρονιά μειώνονται. Η Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια έχασε 6,5 εκατομμύρια Έλληνες από αμβλώσεις. Και 25% των αμβλώσεων γίνονται από κορίτσια 14 και 15 χρονών και 16. Άστε. Όταν μια χώρα πάσχει από αυτό το φαινόμενο και αυτό το κακό, θα μπορέσει να κάνει πόλεμο? Η απάντηση είναι όχι, δεν μπορεί να κάνει πόλεμο. Διότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Εκτός είναι... αν είναι θέμα εθνικής επιβίωσης. Ναι, αλλά όταν κάνεις πόλεμο, κάνεις για να τον κερδίσεις. Δεν κάνεις πόλεμο για να δοκιμάσεις. Μέχρι να επέμβουν οι άλλοι. Ναι, και πρέπει να έχεις τους άλλους. Αλλά πού είναι τους άλλους τώρα? Πάμε στα επόμενα, διότι πλησιάζουμε στο τέλος. Τώρα, η Τουρκία, είχαμε πει, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε έναν αξιόπιστο σύμμαχο που μπορεί να στηριχτεί πάνω του. Δεν έχει ούτε ένα. Να πει ότι έχω την Αμερική και σε περίπτωση πολέμου θα έρθει δίπλα μου. Έχω τη Ρωσία και σε περίπτωση θα έρθει δίπλα μου. Δεν έχει ούτε ένα. Σίγουρο.
Έχει από αυτά που ακούτε που πουλούν όπλα, αγοράζουν όπλα, αλλά δεν έχει τέτοια σιγουριά. Χωρίς σίγουρη στήριξη, η Τουρκία ουδέποτε θα προβεί σε ενέργειες πολεμικές. Διότι, όπως θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια μας, σε λίγο. Πάμε να δούμε την επόμενη, παιδιά. Έχουμε ακόμα δύο. Θα δούμε ότι σε περιπτώσεις της Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά και άλλο χρόνο, είναι οι μεγάλοι που αποφασίζουν. Και όχι η Τουρκία και η Ελλάδα. Τα σύνορα της Ελλάδος, το 32, δεν το αποφάσισε η Ελλάδα. Ούτε η Τουρκία. Ούτε τα δέχτηκαν, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τα αποφάσισε η Αγγλία, τα αποφάσισε η Γαλλία και η Ρωσία. Μες. Διότι ήταν οι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Αυτοί έβαλαν τα σύνορα του 32. Ούτε ρώτησαν την Ελλάδα. Ούτε ρώτησαν την Τουρκία, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκείνη τα βάλασε. Και στο επόμενο και τελευταία μας διαφάνεια, το 22 η τραγωδία που συνέβηκε στην Ελλάδα την είχα φέρει πρώτα οι Ιταλοί και οι Γάλλοι και ακολούθως οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι. Τι έκανα. Σήμερα την πιο στεναρή στάση έχει η Γαλλία. Έχει η Γαλλία και σήμερα. Και στην Ελλάδα δεν, και στην Κύπρο. Όμως το 18 η Γαλλία και η Αγγλία σίγουρα ήταν υπέρ της Ελλάδος. Mm-hmm. Γι' αυτό εστάλησαν τα στρατεύματα το 19 στη Σμύρνη. Ήταν αυτοί που είπαν να σταλούν τα στρατεύματα. Μέσα σε δύο χρόνια άλλαξαν ρότα και πήγαν μαζί με τους Τούρκους λόγω των ενεργειακών βασικά. Άρα δεν μπορεί να ξέρεις τι θα γίνει για να κάνεις πόλεμο. Δύσκολο πράγμα είναι ο πόλεμος. Επικίνδυνο πράγμα ο πόλεμος. Μπορεί να καταστραφίσεις τον πόλεμο. Γι' αυτό δεν έχει πόλεμο, νομίζω. Νομίζω. Ελπίζω να βγω σωστός. Δεν έχουμε άλλες διαφάνειες. Όχι, δεν έχουμε διαφάνειες. Ο κύριος Χρήστος Δημοσθένους, ταξιέρχος που μας παρακολουθεί. Μάλιστα, ευχαριστώ. Και βλέπει πολύ. Με πολύ ενδιαφέροντα όσα λέτε. Απλώς συμπληρώνει κάποια πράγματα ο άνθρωπος λέει. Ακόμη κάποιοι λόγοι λέει που η Τουρκία δεν κάνει πολύ είναι γιατί δεν έχει αεροπορική υπεροχή. Η Ελλάδα έχει έξωσε σκάλ, πυράβλους και τρίτα υποβρύχια Ιούδια 214 κλπ. Εντάξει, είναι άλλο θέμα αυτό. Τα είναι άλλο θέμα, αλλά απλώς αν μπορώ να αφήσω ένα μήνυμα εδώ. Κύριε Χρήστο, μου καιρός να έρθει στην εκπομπή, νομίζω. Όταν αρχίζουν οι πολέμοι, δεν ξέρει κανένας πού θα καταλήξουν και πόσες μέρες θα κρατήξουν. Κάθε μέρα που κρατά ο πόλεμος είναι εναντίον της Ελλάδος. Διότι δεν έχει την υποδύναμη να αντέξει. Πού θα βρει το στρατό. Άστε. Κύριε Πετάση μου, καλύψαμε όλες τις ενότητες. Στο 1,5 λεπτό που μας μένει, ένα καταληκτικό σχόλιο. Το καταληκτικό σχόλιο είναι ότι δεν θα μπορέσουμε εμείς να αποφύγουμε το να ενδυναμώσουμε την άμυνα μας. Οτιδήποτε άλλη πράξη γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή που δεν συμπεριλαμβάνει μέσα την ενδυνάμωση της άμυνας της Ελλάδος και της Κύπρου, νομίζω είναι προς τη λαθασμένη κατεύθυνση. Και το δεύτερο μήνυμα, προς Θεού η Τουρκία ψάχνει κόσμο να την υποστηρίξει εσωτερικά, ενδοτικούς, να μην πέσουμε στην παγίδα και να παίξουμε το παιχνίδι. Και τρίτο, να ευχηθώ, είναι ωραιότατη ευκαιρία τώρα, έχουμε τόσες γιορτές, αλλά εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο για να κάνουμε γεύματα, είναι για την Εκκλησία. Σωστό. Είναι θρησκευτική γιορτή τα Χριστούγεννα, για να μην το ξεχάσουμε τούτο. Και να βάλουμε και κιλά. Καρατζή να βάλουμε τα ούτε σε άλλους. Λοιπόν, κύριε Πετάση, μου σε ευχαριστώ πολύ για την σημερινή σας εδώ παρουσία, για την έρευνά σας, την ανάλυσή σας και τα όσα έχετε μοιραστεί μαζί μας ως στοιχεία, ως προβληματισμούς, ως ανησυχίες και ερωτηματικά και συμπεράσματα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές και σε εσάς. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε, που συμμετείχατε. Θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα στην εκπομπή, πρώτο Θεός, η αλήθεια και η καθημερινά στις 6. Η ερχόμενη εβδομάδα είναι η εβδομάδα των εορτών των Χριστουγέννων. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη δεν θα έχουμε εκπομπή, θα έχουμε την Δευτέρα. Θα είναι μαζί μας η δόκτωρα Αρετή Δημοσθένους και την Παρασκευή επίσης 27 του μήνα θα έχουμε εκπομπή που θα είναι εδώ μαζί μας ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Ακολουθεί κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Μάρκου. Καλή συνέχεια σε όλους και όλες.